καταλήψεις ονομασίες όπως το σοφρίτο, το κοκτέτο, η παστιτσάδα, το προσπερθάτος, το γλυκό κουμπουά, από το μόνιμο φρούτο, ακόμη και τη δροσερή τζιτζιτήρα για τις ζεστές ώρες του καλοκαιριού. Το περίφημο κουμπουά. Σε ένα τοίχο υπέροχο, κατά κόκκινο που είναι στην Καλίτσα. Περιδιαβαίνοντας τις γειτονιές της πόλης αλλά και των εξοχών, στην ιεροτελεστία της Άνοιξης, όπου η παλέτα του ζωγράφου φαίνεται φτωχή, μπροστά στη χιλιόχρονη την εποχή της φύσης, οι εποχές των λουλουδιών και του φράσινου χόρτου, το άνθος της μεγαλοπρεπούς μανόλιας, οι άγριες ορχιδέες αναπτερώνουν και την πιο θλιμμένη διάθεση. Αλλά και η θαλασσινή άβρα στα μουράγια, ή ακόμη και η μορφή μυρωδιά από την εργασία του τείχου σε έναν ήλιο, αντούρι, είναι χαρακτηριστικές μελωδιές της πόλης. Θέλω να σας δείχνω με όλο το μάτι την Άνοιξη φέτος. Πιτρώνουν άγριες ορχιδέες στην περιοχή της Απολλήνου. Εδώ είναι η σπλανάδα του 1989. Στο βάθος, το παλάτι φαίνεται ακόμη αυτή η πολύ ωραία κλαίουσα. Δεν είναι αρκετά. Τελευταία είναι η αφή. Τι άλλο μπορούσε να είναι παρά η επαφή με την πνευματικότητα, με την καθημερινή ζωή της πόλης σε όλες τις εκφάνσεις. Η αφή βρίσκεται ακόμη στις κρυφές γωνιές ενός μοναδικού συνόλου υψηλής αισθητικής αξίας, που τόσο οι κάτοικοι όσο και η πολιτεία οφείλουν να προστατεύσουν και να διατηρήσουν για τις επόμενες γωνιές. Παραθέτω τέλος γραμματώσιμα, όπως τα λέω εγώ, της αφής πρώτος λέξης στις σελίδες της διαδρομής μου στο νησί. Τα μουράγια, αυτά τα εκπληκτικά κτίρια. Εδώ στεκόμαστε στην αγνωστική. Η όμορφη πλατεία της Αγίας Ελένης. Κρεμαστή. Τα ωραία πορτώνα. Λεπτομέρειες μυρίδες, μικρές μουρίτσες. Μεζαλούνες. Αυτό, η πρωί Κωνσταντά από δόματα. Η Λαρόσα. Είναι η λάστρα, για το τελευταίο κτίριο στον κύκλο. Εδώ το ξέρετε που είναι. Και αυτό το ξέρετε που είναι. Μέσα στο Εσπερίδωνα, το κύριο που είναι. Και εδώ είναι η πόρτα Σοράντσα, στο Μαντράκι, ένα εξαιρετικό δείγμα ανεκκλησιακής αρχιτεκτονικής που άνοιγε μόνο για το επίσημα πρόσωπο, όπως λέει ο ιστορικός, όπως διακρίνεται στην επιγραφή Μπερνάρντιους Ιμπεράντιους και βρίσκεται σήμερα δυστυχώς που λένε πίσω από τα καλώδια και δραστικές καρύλες στην πίσω πλευρά του ιστορικού του Πολιά. Από πάνω γράφει ακριβώς αυτό που ήταν το λατινικό για τους επισήμους, δηλαδή η βίψη της εποχής. Φεύγοντας από την πόλη αφήνω πίσω μου τη μορφή του παλιού φλουρίου και ψιθυρίζω ένα απόσπασμα από το εγώμιο της σκιάς, την πόρτα Λουιτ. Είμαστε η ίδια μας η Μήνη, εκείνο το Κοινωνικό Μουσείο των Ορφών, που τερμοπαίζει ένα σωρό καθιέρδες σημαντισμός. Μας έκανε την καρδιά περιμένου. Μας έριξε τα χάλια.